Και η Παξή είναι, να πούμε. Ναι, 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 ναι. Και ναι, ναι, ο κ. Βλαχόπουλος είναι σύμφωνος με όλο αυτό, πρέπει να σου πω. Λοιπόν. Και θα είναι μαζί του στην Αθήνα το επόμενο διάστημα. Και θέλω να ακούσω τον κύριο Μαχημάρη. Πέρασε γενναίες 14 τον κύριο Γκίκα. Την κυβέρνηση και τον κύριο Γκίκα, λέγοντας ότι έχει και ο ίδιος ευθύνες. Βέβαια. Για λοιπόν, να τον ακούσουμε. Ας τον ακούσουμε. Πάμε. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Τώρα με προκαλείς. Τι ευθύνες να έχει. Ανεύθυνος είναι. Γιαννής. Άμα ήταν υπεύθυνος, θα είχε παρέμβει και για το κτηματολόγιο και για αυτή την περίπτωση. Τι μου λέει τώρα. Με σκανδαλίζει πρωί-πρωί στη Νέα Υόρκη. Ναι. Νομίζω σου λείψαμε κιόλας λίγο. Σου έλειψε λίγο τα σχόλια εδώ στην Κέρκυρα. Να σας ακούσουμε λίγο τον κύριο Μαχημάρη. Πάμε. Στη Φάκα το τυρί για την κερκιακή κοινωνία από τον Βορρά μέχρι τον Νότο για όλο το λαό της Κέρκυρας ότι μία ΔΕΙΑΚ, πότε τη βιώσαμε. Τα είπαν πολύ καλά οι συνάδελφοι προηγουμένως. Και δεύτερον, αυτή είναι η λύση. Γιατί τόσα χρόνια δεν γινότανε. Η λύση είναι τα μεγάλα έργα που χρειάζεται σήμερα. Αύριο, το Νότος, τη Κέρκυρα και τη Βορράς. Να απαντήσουν με μεγάλα έργα, να απαντήσουν στην αναξιοπιστία που έχουν οι υπουργοί διαχρονικά και όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά, αλλά και η τελευταία κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση, η οποία εξάγγελε το συγκεκριμένο έργο του φράγματος. Εμείς πρέπει να έχουμε λύσεις. Αντί λοιπόν να απαντήσουν με μεγάλα έργα, θεωρούν και διαδηλώσουν τον κ. Σκυλακάκη ότι μια ενιαία ΔΕΙΑΚ θα είναι μεγάλο μέγεθος και θα μπορεί τι να κάνει, να παίρνει μεγάλα δάνεια κάποιο. Επίτροπος που θα έρθει ή μια μείζωνα ΔΕΙΑΚ θα γίνει. Όχι, θα δώσουν χρήματα. Ή θα απαντήσουν τόσο ολόκληρα χρόνια σε αυτό που απαιτεί η κρατική κοινωνία και έχουν ήδη εξαγγελθεί και έχουν όλοι δεσμευτεί τόσο ολόκληρα χρόνια. Όχι, λέει ότι αυτή η μεγάλη επιχείρηση, το είπε ο κ. Σκυλακάκης, είναι γραμμένο. Ότι θα μπορεί να πάρει μεγάλα δάνεια. Δάνεια για το νερό. Το νερό μαζί με την παιδεία, την υγεία και την άμυνα είναι εθνική πολιτική. Και οφείλει η πολιτεία να ανταποκριθεί στο μεγάλο πρόβλημα που έχουν υπαξεί η Νότια Κέρκυρα, η Δυτική Κέρκυρα και η Βόρεια Κέρκυρα με συγκεκριμένα έργα αύριο το πρωί. Όλα τα λέει του πονηρού, διότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο θέλουν να ξεπουλήσουν το νερό, να ιδιωτικοποιήσουν την υπηρεσία ύλευσης με δίθεν δάνεια ή δίθεν ότι εμείς, αφού δεν δίνουμε προσωπικό, πώς θα λειτουργήσει η ΔΕΙΑΚ. Αφού δεν συμμερίζονται το μεγάλο τροματικό κόστος στο ενεργειακό, πώς θα λειτουργήσει κάποια ΔΕΙΑΚ. Χωρίς προσωπικό, χωρίς μηχανισμούς. Χωρίς στελέχη, χωρίς έργα. Γι' αυτό θέλουν να εξευτελίσουν, να ευτελίσουν τις δημοτικές αρχές και τις υπηρεσίες ύδευσης της ΔΕΙΑΚ, έτσι ώστε να πούμε κάθε πολίτης, ας την ξεπουλήσουν, μήπως βρούμε να πούμε νερό. Το νερό νεράκι θα πει ο κόσμος, όπως λέει τώρα για το ρεύμα. Οποιαδήποτε διαδικασία ξεπουλήματος της ύδευσης και του κοινωνικού αγαθού της υδροδότησης, της ύδευσης, είναι τρομακτικό πρόβλημα, είναι εγκληματική πράξη από την πολιτεία. Δεν θα την δεχτούμε. Θα πολιτήσουμε και θα αγωνιστούμε όχι μονάχα για το θέμα, επειδή μπορούμε να τα βρούμε, συνέχεια, και αν πραγματικά γίνουν τα μεγάλα έργα, πολλά πράγματα θα κάνουμε. Εμείς δεν θέλαμε ποτέ να γίνει διάκριση Βόρειας Κέρκυρας ή διάκριση Νότιας Κέρκυρας. Τα γεγονότα όμως έδειξαν ότι μπορούμε κοντά στους πολίτες με τα δεκάδες αντιδιοστάσια, με τις δεκάδες εξαμενές, να είμαστε πιο κοντά και να πουλώσουμε τις πληγές. Όχι να λύσουν το τεράστιο πρόβλημα. Έχει τεράστια ευθύνη η πολιτεία, τεράστια ευθύνη ο κ. Γκίκας ως υπουργός εδώ της Κερκύρας, τεράστια ευθύνη οι βουλευτές μας, τεράστια η κυβέρνηση που πρέπει να δώσει λύσεις και όχι να μας λέει ότι ξέρετε κάτι μια ΔΕΙΑΚ και θα λυθεί το πρόβλημα από μόνο του.